Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Αρχή των Κομμάτων, βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να καλωσορίσω σήμερα στο Εθνικό Κοινοβούλιο τους παραολυμπιονίκες και τους αθλητές που μας έκαναν περήφανους. Και κυρίως να σας ευχαριστήσω σήμερα που είστε εδώ μαζί μας. Πριν από λίγους μήνες, πριν από ένα μισή μήνα, όταν φεύγατε για το Ρίο, σας είχα ευχηθεί λέγοντας πως μπροστά σε τέτοιες στιγμές συνηθίζουμε να εκφωνούμε στερεοτυπικές φράσεις για την αξία που έχει αυτή η συμμετοχή και για τα μαθήματα που προσφέρει σε όλους μας. Τα λόγια δεν είναι ανακριβή, ούτε λανθασμένα. Σωστά είναι. Αλλά είναι ταυτόχρονα και ελλειπή. Γιατί δεν αρκούν τα λόγια για να αποτυπώσουν τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό που κάνετε. Και ούτε το δέος που μπορεί να νιώσει κάποιος από όλους τους υπόλοιπους σαν και εμάς, αν σκεφτεί να βάλει τον εαυτό του στη δική σας θέση, το πώς θα αντιμετώπιζε αυτός αντίστοιχα προβλήματα, αν θα έβρισκε τη δύναμη που εσείς βρήκατε και δείξατε τόσες φορές για να φτάσετε εδώ που φτάσατε, αν θα μπορούσε έστω και να σκεφτεί τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς το καταφέρατε και μας αποδείξατε άλλη μια φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πως ζωή πάντα υπάρχει όταν οι άνθρωποι ονειρεύονται. Όταν σταματούν οι άνθρωποι να ονειρεύονται, σταματάει η ζωή. Όταν σταματούν οι άνθρωποι να προσπαθούν, σταματάει η ζωή. Και όταν σταματάει κανείς να προσπαθεί να αγωνίζεται για να πετύχει το όνειρό του. Εσείς λοιπόν δίνετε μαθήματα σε όλους μας, μαθήματα αγώνα, πίστης, δύναμης και τελικά θα έλεγα μαθήματα ελευθερίας. Οι επιδόσεις σας στο Ρίο ήταν εξαιρετικές. Φέρατε στη χώρα μας και στους δικούς σας ανθρώπους 13 μετάλλια. Καταρρύψατε ατομικά ρεκόρ, ευρωπαϊκά ρεκόρ, παγκόσμια ρεκόρ, παραολυμπιακά ρεκόρ. Μα κυρίως όλοι μαζί με τη βοήθεια των προπονητών σας και των συγγενών σας καταρρύψατε κάτι σημαντικότερο από τα ρεκόρ. Καταρρύψατε σύνορα. Το σύνορο ανάμεσα στον πόνο και την επιτυχία, το σύνορο ανάμεσα στο φόβο και στον θρίαμβο, το σύνορο ανάμεσα στην προκατάληψη και στην αποδοχή. Και θα ήθελα να μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το τελευταίο και να θυμίσω, διάβαζα τις προάλλες, τις δηλώσεις ενός από εσάς, του Παύλου Μάμαλου, που μας είπε για όλα αυτά που ως παιδί αντιμετώπισε στο σχολείο. Για μια συμπεριφορά επιθετική και προσβλητική. Προσβλητική όχι όμως μόνο προς αυτόν, αλλά και προς την ίδια τη συντεταγμένη πολιτεία. Προς όλους εμάς. Εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης. Προσβλητική προς εμάς, διότι φαίνεται δεν δουλέψαμε όσο θα έπρεπε. Δεν δουλέψαμε αρκετά ως τώρα, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα αυτά που σήμερα, ξέρετε, τα βάζουν όλα κάτω από μια ετικέτα με τον ξενόφερτο όρο bullying. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Παύλο, γιατί μας τάραξε με αυτά που είπε και έτσι μας θύμισε πως έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε ως πολιτεία. Στο χώρο της παιδείας και στο χώρο της συνειδητοποίησης της κοινής γνώμης για τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Μα και για κάτι πολύ περισσότερο, για την ίδια την αξία του ανθρώπου. Και αυτήν την αξία εσείς τη δείχνετε κάθε μέρα. Και τα λόγια αυτά που ακούτε και αυτά που ακούσατε τις προηγούμενες μέρες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υφυπουργό Αθλητισμού,
Ξέρετε, δεν είναι λόγια παρηγοριάς, ούτε λόγια συμπόνιας. Είναι λόγια θαυμασμού. Και είναι λόγια ευγνωμοσύνης. Γιατί είστε αθλητές και σας επιβραβεύουμε για τις επιδόσεις σας και γιατί είστε πολίτες και σας επιβραβεύουμε για το κοινωνικό σας παράδειγμα. Σας λέω από εδώ σήμερα πως η ελληνική πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα σας και θα είναι δίπλα σας. Σκεφτόμαστε όλους τους τρόπους για να σας βοηθήσουμε. Εσάς που βοηθάτε εμάς. Μας βοηθάτε να προωθήσουμε την αντίληψή μας για την άθληση ως κοινωνική δραστηριότητα, ως κοινωνικό δικαίωμα, όχι μόνο για τον επαγγελματία αθλητή, αλλά και για τον αθλούμενο άνθρωπο, αλλά και για τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό και προχωράμε σε μία κίνηση. Με νόμο που θα έρθει το προσεχές διάστημα στη Βουλή, ορίζουμε πια πως το 15% των θέσεων που θα προκυρήσονται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από άτομα με αναπηρία. Σαν μια έμπρακτη στήριξη του αγώνα που δίνεται καθημερινά, μα και σαν μια διαρκή υπόμνηση προς την κοινωνία, πως εσείς δεν είστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πως η ποιότητα και το ήθος μιας χώρας αποτυπώνεται πρωτίστως στον πρώτο που αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους για να τους κάνει και αυτούς πιο δυνατούς. Ξέρετε, συγκινούμαστε από τη χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπά σας. Και είναι και δική μας χαρά. Η παρουσία σας εδώ, θα το έλεγα, είναι μια από τις ιδιαίτερες στιγμές του Εθνικού Κοινοβουλίου. Και είναι ιδιαίτερη και φάνηκε από την αρχή. Συνήθως το Κοινοβούλιο, η αντίπαλη πολιτική αρχηγή δεν χειροκροτά ένας τον άλλον όταν ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Σήμερα με την παρουσία σας το κάναμε. Αλλά είναι ιδιαίτερη για ένα ακόμα λόγο. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή της παρουσίας σας εδώ, γιατί μας δίνετε δύναμη και μας κάνετε να αισθανόμαστε και εμείς και όλοι οι πολίτες της χώρας που όλα αυτά τα χρόνια ο καθένας ξεχωριστά περνάει τις δικές του δυσκολίες και το δικό του Γολγοθά, ότι η δύναμη της ψυχής μπορεί να δώσει αποτελέσματα και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στέκεστε όρθιοι απέναντι στις δυσκολίες, έτσι και εμείς πρέπει να σταθούμε όρθιοι για να αλλάξουμε την πορεία που έχει πάρει ο τόπος όλα τα τελευταία χρόνια. Μας δίνεται λοιπόν το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο, το πιο ισχυρό μάθημα, τον δρόμο για να ακολουθήσουμε τα δικά σας βήματα στα δικά σας μονοπάτια. Και σας ευχαριστούμε θερμά.